Απογοητευτική εικόνα στα φράγματα της χώρας αφού στερεύουν από νερό, με τα ποσοστά να είναι και πιο κάτω από το μισό. Η φετινή εισρωή ουσιαστικά δεν ξεκίνησε ποτέ. Οι ανάγκες σε νερό είναι ιδιαίτερα αυξημένες και ακόμη δεν πατήσαμε στους καλοκαιρινούς μήνες. Στο 44,1% βρίσκεται σήμερα η πληρότητα στα φράγματα, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο η πληρότητα ξεπερνούσε το 67%. Στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη, η πληρότητα έπεσε κάτω από το 40% και συγκεκριμένα στο 37,9%, ενώ πέρσι ήταν στο 71,9%. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα για το φράγμα της Καλαβασού, στο οποίο η πληρότητα βρίσκεται στο 29%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρισκόταν στο 40,7%. Στα όρια του το φράγμα της Αργάκας, στο οποίο η πληρότητα είναι μόλις στο 18,7%. Πέρσι τέτοια περίοδο ήταν υπερχειλισμένο. Πέρασαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το νερό στα φράγματα είναι σε χαμηλές ροές, είναι κάτω του 50%. Οπότε πρέπει να είμαστε φιδωλοί και να μην κάνουμε σπαδάλες. Προς το παρόν δεν προβλέπονται περικοπές νερού για ύδρευση, ωστόσο οι πολίτες προτρέπονται να εξοικονομούν το νερό. Κάνοντας πλήρη έτσι, αξιοποίηση και των μονάδων αφαλάτωσης, το ΤΑΗ εκτιμά ότι δεν θα έχουμε, ότι θα μπορέσει να δώσει απρόσκοπτα νερό στους πολίτες. Τα σκαμπανεβάσματα του καιρού ωστόσο συνεχίζονται αφού από τα ξημερώματα το νησί πλήττουν βροχές και καταιγίδες. Από το μεσημέρι και μετά υπήρξε καιρική αστάθεια με βροχές κυρίως σε περιοχές των ορεινών. Αυτή η σημερινή κατάσταση, δηλαδή με συμβινές ώρες και μετά να έχουμε μεμονωμένες βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως ορεινά, νότια, ανατολικά, ίσως και σε κάποια περιοχή του εσωτερικού, θα διατηρηθεί και για αύριο αλλά και για την Τετάρτη, από την Πέμπτη και μετά. Θα αρχίσει μια σφήνα υψηλών πιέσεων να μας επηρεάσει, άρα θα έχουμε καλοκαιρία. Με την σκόνη να παραμένει, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς θα μας ταλαιπωρήσει και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.